Σήμερα βρίσκομαι στα δικαστήρια του Βόλου για πολλωστή φορά για να υπερασπιστώ τους πολίτες που αγωνίζονται για το περιβάλλον και αγωνίζονται εναντίον των περιβαλλοντοκτόνων πρακτικών και πολιτικών της Δημοτικής Αρχής αλλά και της Κεντρικής Εξουσίας. Δύο πολίτες αγωνιζόμενοι, ο Θωμάς Κλιμόπουλος και ο Αριστίδης Φραγκουδάκης, βρίσκονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου με μηνύσεις που κατατέθηκαν κατ' εντολήν ΜΠΕΟΥ με φτιαγμένες μαρτυρίες των δημοτικών του συμβούλων, οι οποίοι στη συνέχεια, όπως και ο ίδιος, δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση της διαδικασίας, ακριβώς γιατί κατάλαβαν πόσο εκτεθειμένοι είναι. Εμείς δεν δεχόμαστε αυτή την υπαναχώρηση, ζητάμε η δίκη να γίνει κανονικά. Έχω ζητήσει να μαγνητοφωνηθούν τα πρακτικά και γι' αυτό διακόπηκε η συνεδρίαση για σήμερα, προκειμένου αφενός να καταγραφεί τι λέει ο καθένας και τι ισχυρίζεται ενώπιον της δικαιοσύνης, αλλά και ποιες είναι οι παλινοδίες, οι κυβιστήσεις εκείνων που καταγγέλουν ψευδώς και ενεργοποιούν δόλια τους δικαστικούς και εισαγγελικούς μηχανισμούς για να καταδιώκουν πολίτες οι οποίοι ζητούν και αγωνίζονται για το αυτονόητο. Είμαι εδώ λοιπόν υπερασπιζόμενη για άλλη μια φορά τους ανθρώπους των κινημάτων, τα δικαιώματα, το περιβάλλον και το δικαίωμα όλων μας και όλων σας σε μια δημοκρατική κοινωνία όπου οι πολίτες δεν τρομοκρατούνται, όπου οι πολίτες δεν υφίστανται προπυλακισμούς, απειλές, βία, λιντσάρισμα από τη Δημοτική Αρχή, όπου δεν επικρατεί ο σεξισμός, οι ακραίες, βίαιες, παράνομες συμπεριφορές από τη Δημοτική Αρχή και όπου ο καθένας είναι ελεύθερος όχι μόνο να πει τη γνώμη του, αλλά και να διεκδικήσει το δίκαιό του. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα που πρέπει να σταλεί και μέσα από τις δικαστικές αίθουσες του Βόλου, γιατί προκαλεί πραγματικά αλγινή εντύπωση πώς τόσο αβάσιμες μηνύσεις φτάσαν στο ακροατήριο. Το ότι το θέλει ο Δήμαρχος δεν μπορεί να είναι ποτέ επαρκής λόγος για να διώκονται πολίτες. Ιδίως όταν πρόκειται για έναν Δήμαρχο εκτεθειμένο πολλαπλώς και εκτεθειμένο και για ποινικά αδικήματα που μάλιστα δικάζεται κατόπιν μήνυσης ολόκληρου σχεδόν του χωριού των Σταγιατών που αμύνθηκε στις άδικες και ακραίες συκοφαντικές, υβριστικές, απειλητικές και συνολικά παράνομες επιθέσεις του Δημάρχου. Είμαι εδώ και θα είμαι εδώ. Μπορεί να είμαι η μοναδική γυναίκα αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, αλλά είμαι ταυτόχρονα δικηγόρος και αυτό που αποτελεί τη ζωή μου και την ταυτότητά μου, την υπεράσπιση δηλαδή των ανθρώπων, δεν θα το εγκαταλείψω ποτέ.